νομίζω ότι μετά από δύο σχεδόν εβδομάδες μπορούμε να κάνουμε κάποιες ψύχρεμες αποτιμήσεις αυτό που συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τα σημερινά, την τρίτη συνάντηση των αρχηγών, δεν έχω να συνεισφέρω τίποτα. Mm-hmm. Γιατί θα ήταν μια ανακύκλωση θυμολογιών, διαρροών κτλ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε με ψυχραιμία πια να κάνουμε μια αποτίμηση. Mm-hmm. Ένα πρώτο σχόλιο που θα είχα να κάνω είναι ότι αυτό το οποίο διέπρεξε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά πριν από δύο εβδομάδες, κλείνοντας δηλαδή την ΕΡΚ και με τον τρόπο που το έκανε, δεν έχει κανένα ιστορικό και κανένα πολιτικό αντίστοιχο. Ωστόσο, εάν επιχειρούσε κανείς να αναζητήσει ιστορική αντιστοίχηση αυτής της ενέργειας, αυτής της πράξης, τηρουμένων όλων των πολιτικών και όλων των ιστορικών αναλογιών, θα έπρεπε να γυρίσει πολύ πίσω. Θα έπρεπε να γυρίσει στις 27 Απρίλη του 1941. Mm-hmm. Ήταν τότε όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Mm-hmm. Ποτέ άλλοτε δεν εισήγησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών τότε. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, ιστορικό και πολιτικό προηγούμενο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο παρακολουθούμε με την ΕΡΤ δεν είναι παρά η κορυφή του Παγόβουνου. Γιατί ακριβώς κάτω από την θάλασσα έρχεται το τσουνάμι, το οποίο δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ. Mm-hmm. Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, αφορά δεκάδες επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις, αφορά σχολεία. Ήδη προχτές ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε το κλείσιμο άλλων 200 σχολείων, αφορά νοσοκομεία, αφορά ασφαλιστικά ταμεία και ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, να θυμίζει αυτό που λέγαμε δημόσια οικονομία. Το τρίτο είναι το εξής. Αυτή η πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε με το βούρδουλα σε μια αποθέωση του νόμος και τάξη της κυβέρνησης, δεν είναι μια πολιτική άγνωστη στον κύριο Βενιζέλο, δεν είναι μια πολιτική άγνωστη ούτε στον κύριο Κουβέλη. Λέω για να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ, ακριβώς με αυτή τη λέξη, κλείσιμο της ΕΡΤ, περιλαμβάνεται ήδη από το πρώτο μνημόνιο. Όλη αυτή η ιστορία είναι προμελετημένη, προσχεδιασμένη και προδιαγεγραμμένη η πορεία και της ΕΡΤ και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων. Στην δεύτερη επικαιροποίηση του μνημονίου, στις 22 Νοέμβρη του 2010, στις σελίδες 39, 57 και 58 του μνημονίου, καταγράφεται ονομαστικά ότι η ΕΡΤ πάει για κλείσιμο και όχι μόνο η ΕΡΤ, αλλά στην ίδια επικαιροποίηση του μνημονίου, επαναλαμβάνω του πρώτου μνημονίου, από το 2010 κιόλας, καταγράφονται εταιρείες που θα έχουν την ίδια τύχη, όπως το Μετρό, η ΕΘΕΛ, ο ΕΣΑΠ, η ΟΟΣΕ, τα αμυντικά συστήματα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό δεν ήταν τάχα μου ένας κεραυνός ενεθρίας, ήταν η εφαρμογή μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής, στην οποία έχουν ομονοήσει και ο κύριος Σαμαράς, και ο κύριος Κουβέλης, και ο κύριος Βενιζέλος. Το τέταρτο. Χτες, δεν ξέρω αν το μάθατε, ανακοινώθηκε ότι λειτουργεί η συχνότητα του καναλιού της Βουλής. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι γι' αυτό. Ναι. Έχουμε λοιπόν την συχνότητα του καναλιού της Βουλής να λειτουργεί, όμως ξέρεις, δεν έχουμε Βουλή. Δεν έχουμε Βουλή. Κανάλι της Βουλής έχουμε. Βουλή δεν έχουμε. Και δεν έχουμε Βουλή, γιατί αν πιστέψουμε αυτά τα οποία λένε οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, αν πιστέψουμε δηλαδή τα λόγια των αρχηγών τους, ότι δηλαδή διαφωνούν με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τότε αυτή η πολιτική επιλογή δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εφαρμόζεται δηλαδή μια πολιτική που, αν επαναλαμβάνω, πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος και αυτά που λέει ο κύριος Κουβέλης, οι οποίοι έγιναν διαπλήσιοι κήρυκες της άποψης ότι πρέπει να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εάν πιστέψουμε ότι λένε την αλήθεια, τότε αυτή η πολιτική που ακολουθείται τούτη εδώ την ώρα στην Ελλάδα δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν έχει κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Θα κάναμε μία προσπάθεια, Νίκο, να τους πιστέψουμε, εάν ήταν η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουν προηγηθεί άλλες 18. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι η εφαρμογή
ενός οικονομικού θατσερισμού, ο οποίος οικονομικός θατσερισμός είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιο ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά άλλου παρά σε μια έκφραση, σε μια πολιτική διαχείριση η οποία θα έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Δεκανίκια αυτών των ακροδεξιών χαρακτηριστικών σε ό,τι αφορά την πολιτική διαχείριση του οικονομικού θατσερισμού είναι ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βενιζέλος. Διότι όπως σωστά είπες, αυτού του τρόπου η πολιτική διαχείριση, τον τρόπο μας τελικά, περνάει μέσα από πράξη νομοθετικού περιεχομένου, από προεδρικά διαταγματά, από επιστρατεύσεις, από διαρκείς επιχειρήσεις κοινωνικού αυτοματισμού, από συκοφαντία και λάσπη. Αυτό το οποίο υπέστησαν και υφίστανται οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ πριν από αυτούς, ένα μήνα πριν, το είχαν υποστεί οι καθηγητές στα σχολεία. Ένα μήνα πριν από αυτούς το είχαν υποστεί οι εργαζόμενοι στο μετρό. Ένα μήνα πριν από αυτούς το είχαν υποστεί οι ναυτεργάτες. Και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία, δεν υπάρχει κοινωνικό στρώμα το οποίο να μην έχει υποστεί τη συκοφαντία ότι συνιστά μία συντεχνία που τάχα μου απομιζά τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Αυτό δηλαδή το οποίο συμβαίνει στην ΕΡΤ είναι μία μικρογραφία και μία περίληψη αυτού που συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Αυτοί δηλαδή που κατάντησαν τη χώρα και το λαό της εδώ που την κατάντησαν έχουν από πάνω και το θράσος να εμφανίζουν τα ανδραγαθήματά τους σαν τι, σαν τάχα μου την απόδειξη ότι οι ολετήρες, οι καταστροφείς είναι από πάνω και εξυγιαντές και σωτήρες. Αυτό βιώνουμε τώρα. Και σύμφωνα μάλιστα με αρκετούς συνταγματολόγους, βιώνοντας απανωτές, μείζονος σημασίας παραβιάσεις του συντάγματος και μάλιστα με την ανοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι το πιο τραγικό. Μια φορά τα πράγματα έχουν την εξής διαδρομή, να είναι γελία και να γίνονται τραγικά. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο τραγικά που καταντούν να είναι γελία. Τι θέλω να πω. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους στην ανεργία έχουν το θράσος να μιλούν στο όνομα του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων που αυτοί δημιούργησαν, να μιλούν στο όνομα των 3,5 εκατομμυρίων φτωχών που αυτοί δημιούργησαν, να μιλούν στο όνομα των 600.000 παιδιών τα οποία λιμοκτονούν και πολλά από αυτά λιποθυμούν στα σχολεία, για να πούν ότι καλά κάνουν και απολύουν με μια μονοκονδυλιά 3.000 ανθρώπους στην ΕΡΤ. Γιατί? Διότι λέει έτσι είναι η δικαιοσύνη. Και μας δείχνουν το 1,5 εκατομμύριο των απολυμένων που αυτοί απέλησαν. Δηλαδή, είναι σαν να σου δείχνει ο προκρούστης τον προηγούμενο που του έχει κόψει τα πόδια και να λέει σε εσένα, ξέρεις, για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να κόψω και τα δικά σου. Αυτό συμβαίνει. Αυτό βιώνουμε 3-4 χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, και απέναντι σε αυτή την ιστορία θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Είναι όλοι οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας. Διότι τους αφορά όλους όσους εξήγησα προηγουμένως. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν σταματά στην Αγία Παρασκευή, δεν σταματά στο Ραδιομέγαρο και για να είμαστε και εξηγημένοι, να έχουμε και καθαρές κουβέντες μεταξύ μας. Αυτό το οποίο υπερασπίστηκαν οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που πέρασαν από το Ραδιομέγαρο αυτές τις μέρες, αν θέλεις θα μου επιτρέψεις τον προσωπικό τόνο, αυτό το οποίο υπερασπίζομαι προσωπικά δεν είναι η κρατική ΕΡΤ, δεν είναι η κυβερνητική ΕΡΤ, δεν είναι δηλαδή η ΕΝΕΔ του δικοματισμού όπως αυτή λειτουργήσε 40 χρόνια. Προσωπικά δεν υπερασπίζομαι την ΕΡΤ του κυρίου Κεδίκογλου. Δεν υπερασπίζομαι δηλαδή την ΕΡΤ που οι καρεκλοκένταυροι του κυρίου Κεδίκογλου έχουν προσλάβει 24 ιδιαίτερες γραμματείς. Δεν υπερασπίζομαι την ΕΡΤ του Κεδίκογλου, ο οικονομικός διευθυντής του οποίου προσέλαβε 9 ιδιαίτερες γραμματείς. Δεν υπερασπίζομαι αυτήν την ΕΡΤ. Υπερασπίζομαι, να το πω σχηματικά, την ΕΡΤ που δεν υπάρχει, αγαπητέ Αντώνη, και δεν υπήρξε ποτέ. Υπερασπίζομαι εκείνη την ΕΡΤ που θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει. Ποια ΕΡΤ? Τη δημόσια ΕΡΤ. Εκείνη την ΕΡΤ που μπορεί και πρέπει να εξασφαλίσει δημόσια πληροφόρηση, δηλαδή αντικειμενική πληροφόρηση, πλουραλισμό. Αυτή την ΕΡΤ. Υπερασπίζομαι αυτή την ΕΡΤ η οποία
θα αντιλαμβάνεται και θα αντιμετωπίζει την ενημέρωση ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, το οποίο πουλιέται και αγοράζεται στην περίπτωση της κρατικής ΕΡΤ από τον πολιτικό της προϊστάμενο, στην περίπτωση των ιδιωτών καναλαρχών από τον εφοπλιστή τραπεζίτη εργολάβο, ο οποίος ελέγχει το μέγκα ή το μικρομέγκα κανάλι. Αυτήν την ΕΡΤ υπερασπιζόμαστε. Για να έχουμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας, έτσι. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι, Νίκο, γιατί το έχω σαν απορία. Ότι ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα όλες αυτές, ακόμα και η σημερινή συνάντηση είναι δεδομένο. Τι άλλαξε όμως από χθες μέχρι σήμερα και ξαφνικά, θα σου θέσω μάλλον διαφορετικά το ερώτημα. Πόσο ρόλο θεωρείς ότι παίζουν οι εξελίξεις στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα? Είναι προφανές ότι το success story του κυρίου Σαμαρά ήταν ένα πυροτέχνημα. Ένα πυροτέχνημα το οποίο, όπως όλα τα θαύματα, δεν κράτησε ούτε τρεις μέρες. Δεν υπάρχει κανένα success story. Ακόμα και η τακτική διάλυση αυτής της χώρας, που περιλαμβάνει ξεπούλημα κερδοφόρων εταιριών όπως είναι ο ΟΠΑΠ ή κρίσιμων τομέων της οικονομίας όπως είναι το φυσικό αέριο, η ενέργεια κτλ. Κτλ. Είναι προφανές ότι ακόμα και το καταστροφικό πλαίσιο το οποίο είχαν δημιουργήσει για να πανηγυρίσουν, ούτε αυτό τους βγήκε. Όλα λοιπόν αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν διαφεύγει της προσοχής, νομίζω, σίγουρα της δικής σου, αλλά ούτε και των ακροατών, ότι ούτε στις δύο μέρες που έχουμε αυτές τις υποτίθεται πυρετόδεις και ύψιστης σημασίας διασκέψεις των πολιτικών αρχηγών, υπάρχει στην Ελλάδα μία τρόικα η οποία μας ενημέρωσε, σιγά που δεν το ξέραμε βέβαια, αλλά μας ενημερώνει ότι, ξέρετε, έχετε να πληρώσετε άλλα 4, άλλα 8, άλλα 10 δισεκατομμύρια σε φόρους, σε χαράτσια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, αυτό το οποίο κρύβεται σε μια πορεία ενός, δύο, τριών μηνών, είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ. Θα μας δώσουν τη δόση ή δεν θα μας δώσουν τη δόση? Η δόση θα είναι μικρή ή θα είναι μεγάλη? Και ξανά μανά τα ίδια. Το τελικό συμπέρασμα θα είναι ότι, μια και βρισκόμαστε, μιλάμε για την ΕΡΤ, ότι οι καναλάρχες δεν πληρώνουν φόρους. Πρέπει να σου πω ότι ο φόρος ο οποίος είχε επιβληθεί στους καναλάρχες το 2010, 20% επί των διαφημίσεων, με απανωτές τροπολογίες, έχει μετατεθεί για μετά το 2014. Την ώρα που αυτή είναι η πολιτική της εσωτερικής και εξωτερικής τρόικας για τους καναλάρχες, σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, μαθαίνουμε ότι το χαράτσι στη ΔΕΗ θα πάει το 2014 και θα πληρώνεται αυτό. Δεν θα είναι όπως οι καναλάρχες που δεν τους το εισπράττουν, που δεν το πληρώνουν. Ο ελληνικός λαός θα το πληρώνει το χαράτσι. Σε αυτή τη χώρα το σουβλάκι θα συνεχίσει να έχει ΦΠΑ 23%. Και η Τρόικα θα συνεχίσει να είναι, και η Μέσα Τρόικα και η Έξω Τρόικα, θα συνεχίσουν να είναι σκληρές με τον Έλληνα πολίτη, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, εάν χρωστάει 300 ή 500 ευρώ στην εφορία, διότι ήδη έχουν ψηφίσει διάταξη που λέει ότι αν δεν πληρώσεις αυτά τα 300 ή 500 ευρώ στην εφορία, θα σου κάνουμε κατάσχεση. Με τους καναλάρχες βλέπεις είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχει μια αναξιοπαθούσα τάξη. Είναι η τάξη, ξαναλέω, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εργολάβων, δηλαδή αυτών που ελέγχουν τα κανάλια. Υπάρχει και αυτή η αναξιοπαθούσα τάξη, απέναντι στην οποία η κατά τα άλλα σκληρή τρόικα, και η μέσα και η έξω, είναι κάθε άλλο παρά σκληρή. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Βλέπεις τη βαλίτσα να πηγαίνει πολύ μακριά, Νίκο? Η βαλίτσα θα πάει τόσο μακριά όσο θα επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Έχει αντοχές? Ελπίζω να μην έχει αντοχές. Ελπίζω να πάψει να έχει αντοχές και ελπίζω να πάψει να έχει ανοχές. Διότι αυτό το οποίο ζούμε, υπάρχει κάτι χειρότερο, ξέρεις, από τη δυστυχία. Έγραφε ο Καμί, ο Αλμπέρ Καμί, ότι υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο από την πανούκλα στο ομώνυμο έργο του. Το να συνηθίσει κανείς την πανούκλα. Υπάρχει κάτι χειρότερο λοιπόν από τη δυστυχία. Το να συνηθίσεις τη δυστυχία. Θα έχουμε ιτηθεί κατά κράτος εάν τελικά καταφέρουν να μας πείσουν ότι αυτό που ζούμε είναι ένα κανονικό πράγμα. Ότι είναι κανονικό, δηλαδή, με μια μονοκονδυλιά να σου κόβουν το μισθό.
ότι είναι κανονικό με μια μονοκονδυλιά να σου κόβουν τη σύνταξη. Ότι είναι κανονικό πράγμα με ένα φυρμάνι να ρίχνουν μαύρο στην ΕΡΤ. Ότι είναι κανονικό πράγμα ο μισός πληθυσμός να αναζητά την τροφή του στα συσίτια. Ότι είναι κανονικό πράγμα να λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία. Ότι είναι κανονικό πράγμα να αναζητάς δουλειά για να πάρεις 300 ευρώ το μήνα. Εάν καταφέρουν να μας πείσουν να συνηθίσουμε αυτή τη δυστυχία, αν καταφέρουν να μας πείσουν ότι αυτά είναι κανονικά πράγματα, τότε πραγματικά θα μας έχουν εξανδραποδήσει. Ελπίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες αντοχές και δεν υπάρχουν άλλες ανοχές. Και ότι απέναντι σε αυτή τους την κανονικότητα θα σηκώσει ο ελληνικός λαός το ανάστημά του για να δείξει πώς είναι πραγματικά να ζει κανείς και όχι να είναι βουτυγμένος στη δυστυχία, η οποία μάλιστα θα έχει συνηθίσει και άρα λοιπόν θα έχει υποταχθεί σε αυτήν. Βέβαια, σε όλα αυτά παίζει ρόλο και η γενικότερη Ευρώπη. Ναι, η γενικότερη Ευρώπη είναι η Ευρώπη της Τρόικας. Αν δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυταπάτη γύρω από αυτό. Και έχουμε να κάνουμε με όλους. Ναι, ναι, άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Διότι ακούω κάποιους οι οποίοι θέλουν να διαπραγματευτούν, να συνομιλήσουν, να πείσουν. Θυμίζω ότι η Τρόικα αποτελείται από τρία μέρη. Το ένα μόνο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα δύο τρίτα της Τρόικας είναι η καλή μας Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη της Κομισιόν και η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με αυτούς λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, δεν διαπραγματεύεσαι. Δεν διαπραγματεύεσαι. Δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε τίποτα. Ή τους στέλνεις από εκεί που ήρθαν, ή είσαι εγκλωβισμένος στις μιλόπετρες και αναζητάς τάχα μου επιβίωση μέσα από τα δίθεν λάθη που τη μια τα έχει κάνει το Δουνουτού, την άλλη τα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμύθια της αλλημάζοντας.